την πόλη και πάντας περιφρούρισον τέσι και σύε σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Να προσφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης και κάποιος κύριος εκεί, ο κύριος που είναι εκεί, του Αιωλικού, παραπονέθηκε δικαίως για τον λόγο ότι ο Αιωλικός ως νησιωτική ομάδα δεν έχει τις επιχορηγήσεις που θα έπρεπε να έχει, δεδομένου ότι πάντα παίζει εκτός Λεσβού. Καταρχήν και σε τον κύριο Κίνωνη, αλλά και σε εσάς όλους, να σας πω ότι αυτό το θέμα εγώ το ξέρω πολύ καλά. Για τον απλό λόγο ότι ενώ ο πατέρας μου είναι ατιμάνη, η μητέρα μου είναι από ένα μικρό και άγνωστο στους πολλούς νησί των Κυπράδων, το οποίο ονομάζεται Σίκινος. Άρα λοιπόν, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα πάντα που σχετίζονται με τα απαγορευτικά, με τη δυσκολία επικοινωνίας, με τους γιατρούς που είναι, δεν είναι. Όλα αυτά τα ξέρω ότι τα έχω ζήσει από μικρό παιδί. Πολύ το ήθελα και πάρα πολύ καιρό. Και ταυτόχρονα το απόγευμα έχουμε τη συνάντηση με την ΕΠΣ και την κοπή της Πίτας. Ο λόγος για τον οποίο ήρθα είναι επειδή έχουμε πολλές φορές να στηρίζει από το αριστερικό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή με τις ΕΠΣ σε όλη την Ελλάδα. Και για τον λόγο ήρθα σήμερα εδώ για την εκδήλωση της ΕΠΣ. Γιατί είναι αυτό που πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερο το αριστερικό ποδόσφαιρο? Χρηματοδότηση. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι χρήματα. Για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και οι ενώσεις στα δικά τους έξοδα, γιατί κάθε ένωση έχει και ίδια δικά της έξοδα, όπως είναι οι υπάλληλοι φυσικά, οι μισθοί των υπαλλήλων και τα έξοδα λειτουργίας, και ταυτόχρονα να μπορούν οι ενώσεις, έχοντας ανάλογη χρηματοδότηση από την ΕΠΟ, γιατί εμείς ενώσεις χρηματοδοτούμε, όχι ομάδες, δεν μπορούμε, να κάνουν αυτό που έκανε σήμερα η Ένωση εδώ, η οποία χρηματοδότησε με τα χρήματα τα οποία έχει εκείνη από την ΕΠΟ και από άλλους πόρους φυσικά, χρηματοδότησε τις ομάδες. Αυτό είναι και το σωστό. Υπάρχει δηλαδή μια πυραμίδα, ΕΠΟ, ενώσεις, ομάδες. Πρέπει η ΕΠΟ να φροντίζει ώστε να αυξάνονται τα έσοδα των ενώσεων και με τη σειρά τους οι ενώσεις να χρηματοδοτούν τις ομάδες, ούτως ώστε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι λαϊκό άθλημα, είναι το άθλημα των πολλών. Θα πρέπει το ποδόσφαιρο αυτό να μπορεί να παίζεται σε όλη την Ελλάδα, να παίζεται στα χωριά, στις κομοπόλεις, στις συνοικίες, και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος τον οποίο η ΕΠΟ πρέπει, και εγώ σαν θέλω να το κάνω πράξη, να βοηθάει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, για το Μητρό έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Εσείς από την πλευρά σας, τι είναι αυτό που έχετε να πείτε? Το Μητρό τώρα αυτή τη στιγμή για φέτος έχει τελειώσει σαν θέμα. Δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη αλλαγή. Γίνανε αλλαγές βέβαια. Τρεις φορές η κυβέρνηση πέρασε τροπολογίες και το εντός εισαγωγικών το μαλάκωσε το θέμα, δηλαδή το πήγε πιο χαλαρά. Με αποτέλεσμα να παίζουν πάρα πολλές ομάδες. Μείνανε εκτός Μητρό λίγες σχετικά. Αλλά και αυτές οι λίγες μας πονάνε και θα πρέπει το καλοκαίρι να διορθωθεί αυτό το θέμα, ώστε όλες οι ομάδες σε όλη την Ελλάδα να μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, είναι αντισυνταγματικός. Το είχαμε δει και στην περίπτωση του κ. Ψαρόπουλου. Νομίζω ότι αυτό το όνομα θα πρέπει να τροποποιηθεί και το όριο ηλικίας να αυξηθεί αρκετά, διότι δεν είναι λογικό να έχουμε βουλευτές ή υπουργούς ή αντιπρόεδρες κυβέρνησης που έχει μεγαλύτερη ηλικία από αυτήν και να μην έχουμε συνοθισμό στους παράγοντες, δηλαδή να έχουμε αυτό το όριο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που και η κυβέρνηση θα το δει θετικά. Όσον αφορά τον τελικό του κυπέλου, πρόεδρε, θα γίνει στο εξωτερικό? Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει στην Αγγλία, στο γήπεδο της Crystal Palace με την οποία συζητάμε, με την ομάδα συζητάμε, η Ομοσπονδία τους έχει δεχθεί. Ταυτόχρονα λάβαμε απάντηση από την Αυστραλία ότι και εκείνοι το δέχονται, επειδή εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχει μια τεράστια ομογένεια. Βέβαια είναι πολύ πιο μακριά, είναι πολύ πιο δύσκολο. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλους του μηνός θα έχουμε λάβει απόφαση για το πού θα πρέπει να γίνει τελικός. Ήταν όντως μια πολύ όμορφη εκδήλωση και η παρουσία του Προέδρου της ΕΠΟ εγκαθιστά ακόμα πιο σημαντική. Η παρουσία του Προέδρου της ΕΠΟ εδώ δείχνει ότι είναι κοντά στις νησιωτικές ενώσεις και ιδιαίτερα στην ΕΠΣ Λέσβου. Και από την αρχή της θητείας σου ο Πρόεδρος δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει τις ενώσεις. Ήδη έχει δώσει μια σημαντική οικονομική βοήθεια 30.000 το 2022 και από ό,τι μας είπε θα δώσει και άλλα χρήματα. Και εμείς με τις ενώσεις προσπαθούμε
με τα χρήματα αυτά να βοηθήσουμε τα σωματεία μέσω των ενεργειών που κάναμε και στην εκδήλωση και δώσαμε σε κάθε σωματείο μια δωρεπιταγή για να μπορέσουν και αυτοί να καλύψουν τα έξοδά τους. Θέλετε να μας δώσετε το περίγραμμα της συζήτησης που είχατε με τον κύριο Μπαλτάκο? Ο κύριος Μπαλτάκος, στην κατηδία συζήτηση που είχαμε, μας είπε ότι, όπως το είπε και συνέντευξη του εδώ πέρα, ότι πρώτος στόχος είναι το συνόσιος για τη νέα σεζόν και τις επόμενες. Υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο που θα δούμε? Στα Σκαριά αποφασίσαμε στον προηγούμενο Δέλτα Σίγμα να κάνουμε ένα Super Cup. Ο νικητής του, ο πρωταθλητής με τον Κυπελλούχο να παίξουν ένα αγώνα, το οποίο θα γίνει αρχές πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων. Αυτό για αρχή και βλέπουμε συνέχεια. Θα βάλουμε και υποχρεωτικότητα απειλητωτών σε όλα τα γήπεδα. Μας πρόλαβε η ΕΠΟ. Το είχαμε σκοπό και πιστεύουμε σε όλα τα γήπεδα από το Σεπτέμβριο θα έχουμε απειλητωτές και δεν χρειάζεται να πηγαίνουν τον ένα απειλητωτή από το ένα γήπεδο στο άλλο. Με τη βοήθεια βέβαια και των Δήμων και της περιφέρειας.